Νέες συνταξιοδοτικές παροχές ανακοίνωσε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών σε παρουσίαση για τον ετήσιο απολογισμό του. Το Ταμείο, που συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια από την ίδρυσή του, παρουσίασε μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου τα πεπραγμένα από τις παροχές στον κλάδο υγείας. Το 2019 είναι πολύ σημαντικό ορόσημο για το Ταμείο, γιατί όχι μόνο συμπληρώσαμε ένα χρόνο επαναλειτουργίας και ενεργοποίηση των παροχών εκ νέου, αλλά συμπληρώσαμε και 15 χρόνια συνολικής λειτουργίας του Ταμείου, γιατί όπως γνωρίζετε, το ΤΕΑΕΠ είναι το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που άνοιξε την αυλαία του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων το 2004 κατά εφαρμογή του νόμου του 3029 του 2002. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε δύο τροποποιήσεις καταστατικού από το 2017 και μετά. Η μία προλέψαμε την διεύρυνση της νέας παροχής υγείας, αλλά και τη διεύρυνση του Ταμείου προς όλους τους εργαζομένους του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και με την τελευταία τροποποίηση καταστατικού που κάναμε, που υπέγραψε ο Υπουργός πριν από 10 μέρες, τον Ιανουάριο του 2019, ενεργοποιούμε και νέο κλάδο αυτών των συνταξιοδοτικών παροχών, όπου θα χορηγούμε εφάπαξ παροχές ή παροχή σε τιματικές καταβολές, δηλαδή σύνταξη σε ασφαλισμένα μας μέλη, τα επόμενα χρόνια. Ένα χρόνο μετά, η Ευρωκλινική, έχοντας αναλάβει ουσιαστικά τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας του Ταμείου των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρώ ότι πετύχαμε το στόχο μας, που ήταν να προσφέρουμε πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσίες σε πάρα πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τέλος του χρόνου, τελειώνοντας τον χρόνο και κάνοντας τον απολογισμό, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις παροχές στους ανθρώπους, ευελπιστώντας σε ακόμα μεγαλύτερου όγκους και ασφαλιζόμενο πληθυσμό, που μπορούν με πάρα πολύ ανταγωνιστικό αντίτιμο να έχουν πολύ ψηλές υπηρεσίες υγείας. Τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε αρκετά ταμεία να δημιουργούνται. Και πιστεύω ότι η προοπτική είναι μεγάλη, κυρίως βέβαια για έναν βασικό λόγο, ότι η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος οδηγεί σε αναζήτηση αναπληρωματικών λύσεων που θα συμπληρώσουν την κοινωνική ασφάλιση. Πιστεύω ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι το όχημα το οποίο μπορεί πραγματικά να προσφέρει σωστή συμπληρωματικότητα, διότι έχει πολύ καλά φορολογικά κίνητρα, έχει διαφάνεια, διέπεται από τον κανόνα της αλληλεγγύης και πιστεύω ότι η ανάπτυξή του θα είναι πολύ μεγάλη στα επόμενα χρόνια. Την εκδήλωση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης χαιρέτησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΕ Αττικής Κυκλάδων, κ. Πανάκης Βασίλειος, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών, κ. Ρένα Ιφαντή, ο αντιπρόεδρος της ΑΔΔΗ, κ. Γιώργος Κουσκουλής, η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, κυρία Εφροσύνη Κουσκουνά, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κύριος Κενοφόντας Αυλονίτης, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρος του Ταμείου, κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, και ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριος Αναστάσιος Πετρόπουλος. Βρίσκομαι σε αυτή την ημερίδα του Ταμείου των Εργαζομένων στο Υπουργείο Οικονομικών, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργεί από το 2004. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε τέτοιες συναντήσεις, αλλά είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα και έχει σημειώσει επιτέγματα τα οποία χρειάζεται να πάρουμε υπόψη μας για την καλή λειτουργία και εργαλειοποίηση θετική των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που θα πρέπει να παίζουν ένα επικουρικό ρόλο δίπλα στο Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι ανταγωνιστικό. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ να συζητήσω, να ακούσω και να υποστηρίξω μια καλή συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Πώς βλέπετε ο κόσμος να κοιτάει αυτή την προσπάθεια? Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχει κινητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο στη χώρα μας για τα επαγγελματικά ταμεία. Και αυτό οφείλω να υπογραμμίσω ότι οφείλεται και στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστήσαμε τον Ιούνιο 2018. Προχωρήσαμε σε μια σειρά αποδράσεις, όπως είδαμε όλους τους θεσμικούς φορείς, δημοσίευσης εφημερίδες κτλ. Το οποίο ανέδειξε τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη του θεσμού για τους ασφαλισμένους. Και σαν αποτέλεσμα αυτού, είχαμε την ενεργοποίηση πολλών επιχειρήσεων από σημαντικούς κλάδους της οικονομίας να έχουν υποβάλει νέους φακέλους στο Υπουργείο Εργασίας, που είναι πάνω από 5-6 φάκελα αυτή τη στιγμή, ενώ είναι σε ουρά, δηλαδή στη διαδικασία να συστήσουν φάκελο για να τον υποβάλουν στο Υπουργείο, γύρω στα άλλα 5 τέτοια επαγγελματικά ταμεία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει τουλάχιστον αυξηθεί κατά 5-6 αν όχι 10 ταμεία ο κλάδος, και αυτό ακριβώς θα υπογραμμίσει και την σημαντική ωφέλεια του θεσμού. Και μην ξεχνάμε πρόσφατα και το φως της δημοσιότητας που είδε πρόσφατα το τελευταίο τρίμηνο και η ενεργοποίηση της ΕΣΕ προς αυτή την κατεύθυνση και της ΕΣΕ του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου, που θα έχει στα σπλάχνα του γύρω στα 2 εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που αν γίνει αυτό φυσικά θα είναι πολύ σημαντικό.
Και ακριβώς θα είμαστε εκεί εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών και σαν ΤΕΑ Δημοσίου Τομέα στο μέλλον που είναι και ο στόχος μας, να μεγεθύνουμε όλη αυτή την ωφέλεια και του θεσμού για τους εργαζομένους.